Τα πρώτα συμπεράσματα έβγαλε ο τεχνικό τη Νίκη Βόλου Χόρκε Μπάριο στα χθεσινά φιλικά μικρή διάρκεια με Αλμυρό και Πύρασο. Οι Κιανολίφκοι έδειξαν κάποια καλά στοιχεία, θέλουν όμω αρκετή δουλειά ακόμη ώστε να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί σε πρωτάθλημα και κύπελο. Η ομάδα θέλει τώρα ταχύτητα. Είναι πολύ καλά για να μην παίζει με το Σάββατο το κύπελο, γιατί τα παιδιά θέλετε πολύ κορδινέζιο και πολύ ταχύτητα για να αρχίσουμε, για να φύγει τη βαρύ δουλειά που κάναμε πάνω. Είμαστε στην προετοιμασία. Θα τα δώσουμε όλα για να μπορέσουμε να δείξουμε μια καλή εικόνα, γιατί η νίκη Βόλου της ανήκει να είναι πολύ ψηλά και έχει πολύ καλό κόσμο και πρέπει να του δώσουμε χαρά, γιατί του λείπει αυτό. Και θα το δείξουμε μέσα στους αγώνες, στους επόμενους αγώνες. Σε 40 περίπου ημέρες θα είναι έτοιμος ο χλωοτάπητας του γηπέδου Παντελής Μαγουλάς, ενώ προσωρινή έδρα της ομάδας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι το δημοτικό γήπεδο Βόλου στη Νεάπολη. Νέο φιλικό κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας θα δώσουν οι Κιανόλευκοι το Σαββατοκύριακο, ενώ στις 4 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας κόντρα στον Πάο Ρουφ για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδος.